Έχουμε μαζί μας τον κύριο Μάρκο Τσατσούλη, ο οποίος είναι μέλος της Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδος. Κύριε Τσατσούλη, χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και την αποδοχή. Να είστε καλά. Αρχικά, να κάνω μία έτσι ερώτηση για να τοποθετηθούμε πάνω στο θέμα. Ψηφιακός μετασχηματισμός των τραπεζών. Βλέπω αυτό το θέμα. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός για μια τράπεζα αφορά την τράπεζα με τον εαυτό της, την τράπεζα με τους εργαζομένους της ή την τράπεζα με τον πελάτη? Αφορά το σύνολο όλων αυτών που είπατε. Ξεκινάμε όλο αυτό. Πάντα οι τράπεζες ιστορικά είχαν μεγάλη σχέση με τεχνολογία από την εποχή, από τον άβακα, από το τηλέφωνο, από το τηλέγραφο, από τον υπολογιστή, μετά με το ATM. Όλα αυτά επηρέαζαν και την οργάνωση εργασίας και τις συνθήκες εργασίας και επηρέαζαν βέβαια και τον τρόπο εξυπηρέτησης πελατείας με επισκεπτών ένα τραπεζικό κατάστημα. Πώς ξεκινάει συνήθως? Ξεκινάει συνήθως με την τράπεζα και τους εργαζομένους της, τους τρόπους λειτουργίας της? Ξεκινάει με την αγορά καινούργιων υποδομών, μηχανημάτων, δικτύου, υπολογιστών. Αυτό αυτομάτως δημιουργεί νέες ανάγκες εκπαίδευσης του προσωπικού πάνω στα νέα συστήματα και στις υποδομές. Και αυτό μετά έρχεται και το αντιμετωπίζουν αυτό οι πελάτες ως νέο τρόπος συναλλαγής με την τράπεζα. Κύριε Τσατσούλη, σε τι φάση βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, οι τράπεζες στην Ελλάδα? Πώς πάνε στο τομέα αυτό? Οι τράπεζες στην Ελλάδα ουσιαστικά ακολουθούν αυτό που ουσιαστικά συμβαίνει σε όλη την ψηφιακή οικονομία της χώρας. Είμαστε δηλαδή σε ένα στάδιο εκρηκτικής ανόδου την τελευταία δεκαετία, με ιδιαίτερη επισήμανση μετά τον COVID, που αυτό όθησε πάρα πολύ συνολικά τις ηλεκτρονικές συναλλαγές κυρίως. Ξεκινήσαμε δηλαδή από εκεί. Η χρήση των μετρητών είναι αυτή που άλλαξε δραματικά. Έχουμε δηλαδή μια μετατόπιση μέσα στη δεκαετία, αν το δούμε από τα στοιχεία που υπάρχουν, από το 2011 στο 2021, 1000% αύξηση στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Αυτό ήταν που ουσιαστικά άλλαξε τον τρόπο επαφής με την πελατεία. Τώρα, αυτό βέβαια φυσικά και επηρέασε, είχε κάποια σχέση και με τον ψηφιακό κατάσταση που βρίσκεται η ελληνική οικονομία. Είμαστε, ας πούμε, στο ψηφιακό δίκτυο, τον ευρωπαϊκό δίκτυο, στην 26η θέση από τις 27 της Ευρώπης. Αυτό αυτομάτως σημαίνει ότι και οι τράπεζες βρίσκονται ένα βήμα πιο πίσω από την υπόλοιπη Ευρώπη. Έχουν γίνει βέβαια σημαντικά βήματα. Δηλαδή, αν θέλουμε να τοποθετήσουμε τις ελληνικές τράπεζες όσον αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους στην Ευρώπη, στις ευρωπαϊκές τράπεζες, είμαστε πίσω. Είμαστε ακόμα πίσω. Έχω ξεκινήσει ουσιαστικά επειδή οι τράπεζες αντιμετωπίζαν τεράστια προβλήματα την προηγούμενη δεκαετία με την οικονομική κρίση. Ουσιαστικά έμειναν και λίγο πίσω σε αυτόν τον αγώνα ταχύτητας που έγινε. Και όταν είμαι πίσω. Εννοούμε πίσω ως προς. Τι υπάρχει μπροστά, δηλαδή αυτό. Αυτό που έμεινε πίσω ήταν αρχικά, ας πούμε, αυτό που λέμε με τη χρήση των μετρητών. Οι υπάλληλοι των τραπεζών δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν τους πελάτες, μάλλον να μετασχηματιστεί ψηφιακά οι συναλλαγές. Αυτό έγινε απότομα με τον COVID. Δημιούργησε τεράστια προβλήματα και δημιουργεί ακόμα τεράστια προβλήματα σε μια συγκεκριμένη μερίδα πληθυσμού, δηλαδή των ψηφιακά, που υπάρχει ένα μεγάλο ψηφιακό χάσμα και ιδιαίτερα στις μεγάλες ηλικίες άνω των 55. Εκεί φανταστείτε ότι η χρήση του διαδικτύου άνω των 55, από 55 έως 65, στο 50% χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για τραπεζικές συναλλαγές και από το 65 και πάνω είμαστε μόλις το 35% χρησιμοποιούν. Μπορούμε, κύριε Τσατσούλη, να το δούμε λίγο πιο με παραδείγματα. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες καινοτομίες που έχουν γίνει όσον αφορά στην ψηφιακή μετάβαση στις τράπεζες? Δηλαδή, τι από αυτά που χρησιμοποιώ είναι το e-banking, για παράδειγμα? Το e-banking είναι το πρώτο. Είναι αυτή η καινοτομία, άλλες καινοτομίες δηλαδή μέσα. Σιγά σιγά εισάγονται και νέα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Αυτά βρίσκονται ακόμα σε στάδιο επεξεργασίας, δηλαδή ως προς την λήψη δανείων, ως προς και γενικώς αυτοματοποιούνται γραφειοκρατικές διαδικασίες που πριν γινόταν χειρόγραφα. Βοηθάει βέβαια πάρα πολύ σημαντικά και η δημόσια διοίκηση που ψηφιοποιείται. Είναι σημαντικό κομμάτι, γιατί υπάρχει αλληλεπίδραση του δημοσίου, των δημοσίων όλων, από τις ταυτότητες έως το υπηρετικό φυλακείο. Το γεγονός, ας πούμε, ότι μπορώ να ανοίξω έναν τραπεζικό λογαριασμό από το σπίτι μου μέσω της εφαρμογής. Αυτό είναι το front office κυρίως έχει επηρεαστεί πάρα πολύ. Δηλαδή αυτό που λέτε, το άνοιγμα των λογαριασμών και οι ηλεκτρονικές συναλλαγές αντί για τη χρήση των μετρητών. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε στάδιο επενδύσεων ως προς τα κομμάτια της εφαρμογής του cloud computing και στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης, ειδικά στην ανάλυση, πιστοληπτική ανάλυση, την αξιολόγηση των δανείων, και έπονται και κάποια συστήματα ως προς την εξυπηρέτηση πελατείας με εφαρμογές chatbot, τεχνητής νοημοσύνης, αλλά ακόμα είμαστε πίσω σε αυτά. Νομίζω ότι αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία για την τράπεζα, και αν κάνω λάθος, λες την άποψή σου κι εσύ,
Είναι η ασφάλεια, ε. Η ασφάλεια των συναλλαγών είναι το νούμερο. Η ασφάλεια των συναλλαγών. Δημιουργείται ένα νέο κεφάλαιο πλέον της ηλεκτρονικής ασφάλειας από όσο ήταν πριν. Μπράβο. Αυτό που θέλω να μας ρωτήσουμε, πώς η ψηφιακή μετάβαση λαμβάνει υπόψη τον τομέα της ασφάλειας, σε ποιους τομείς και ποια είναι τα εχέγγυα ότι είναι ασφαλείς οι συναλλαγές μου. Το νούμερο ένα για τις τράπεζες είναι η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια. Αυτές οι δύο αξίες, αν δεν υπάρχουν, δεν υπάρχει τραπεζική πίστη. Έχουν γίνει τεράστιες, σημαντικές μάλλον επενδύσεις όπως το κομμάτι αυτό. Δηλαδή, γι' αυτό και πάμε και ίσως και σταδιακά. Γίνονται πρώτα επενδύσεις σε νέες υποδομές, αυτές πρέπει να είναι ασφαλείς, δοκιμάζονται και μετά βγαίνουν στην παραγωγή. Εδώ, αυτό που θα ήθελα να επισημάνω κυρίως είναι ότι με την ψηφιακή μετάβαση δημιουργούνται, αλλάζει συνολικά η οικονομία. Mm-hmm. Και επηρεάζονται πάρα πολύ και οι πελάτες που δεν είναι εξοικειωμένοι, αλλά και φυσικά και οι εργαζόμενοι. Παραδείγματος χάρη, ο κίνδυνος, μια πρόκληση που υπάρχει, είναι, όπως γνωρίζετε και εσείς εδώ με το θέμα που ασχολείται η εκπομπή σας, είναι πώς η τεχνολογία θα αντικαταστήσει ή θα υποκαθιστήσει ή θα εκτοπίσει εργαζόμενους. Mm-hmm. Αυτό στο κομμάτι των τραπεζών, μπορώ να το πω με πάσα ευθύτητα, mm-hmm. αυτό που βλέπουμε και στην Ευρώπη, με συγκριτικά στοιχεία και της Ευρώπης, είναι ότι είναι ο μόνος τομέας, ο μόνος κλάδος σε όλη την οικονομία που την τελευταία δεκαετία είχε μείωση στην απασχόληση. Α, ναι. Συγκριτικά, δηλαδή, ο κλάδος μειώνεται ως προς την απασχόλησή του, έχει μειωθεί στην Ελλάδα. Αυτό το λέτε όσον αφορά την Ελλάδα Πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο και σίγουρα και παγκόσμιο. Πανευρωπαϊκό είναι σίγουρα, δεν έχω τα στοιχεία πανευρωπαϊκά. Mm-hmm. Δηλαδή, οι μελέτες δείχνουν ότι ενώ στους υπόλοιπους κλάδους μετά την κρίση, την οικονομική κρίση, αυξήθηκε η απασχόληση, εντούτοις στις τράπεζες συνεχίζει κάθε χρόνο να είναι και καθοδική. Με πιο μεγάλη ένταση στην Ελλάδα. Ας σκεφτείτε ότι σε σχέση με το 2008 έχει μειωθεί ο πληθυσμός των εργαζομένων κατά 60%, στην Ευρώπη κατά 35%. Mm-hmm. Yeah. Αυτό που πιστεύετε ότι οφείλεται, γιατί συνήθως, δεν είναι η πρώτη φορά που μιλάμε για αυτό το θέμα, έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές για το θέμα εργαζόμενοι, τεχνητή νοημοσύνη, τεχνολογία. Όλη αυτή η σχέση. Και συνήθως αυτό που βλέπουμε είναι ότι έρχεται μια τεχνολογία, παίρνει την δουλειά από κάποιους ανθρώπους, αλλά δίνει σε αντίστοιχα άλλους τόσους ανθρώπους δουλειά απλά με άλλο αντικείμενο. Με το αντικείμενο της συντήρησης, της ανάπτυξης και της διάχυσης αυτών των τεχνολογιών των νέων. Αυτό μπορείς να το πεις ότι έχει συμβεί αυτό ιστορικά. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, στην βιομηχανική επανάσταση συνέβη ότι φύγαμε από τους οδηγούς, ας πούμε, των αλόγων και πήγαμε στους μηχανικούς αυτοκινήτων. Αυτό αναμένεται να συμβεί και εδώ με τεχνολογία. Αλλά υπάρχει όμως μια ιδιοποιημένη διαφορά εδώ. Έχουμε μια θεαματική αλλαγή εδώ. Γι' αυτό μιλάμε για την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Εδώ, αυτή τη στιγμή, δηλαδή, αυτό που λέτε θα το βλέπαμε, αλλά δεν το έχουμε δει ακόμη. Βλέπουμε να εκτοπίζονται θέσεις, να δημιουργούνται πολύ ελάχιστες νέες, χωρίς και αυτό ουσιαστικά να δημιουργεί στο τέλος μείωση της απασχόλησης. Κύριε Τσατσούλη, τι καινοτομίες έρχονται αυτή τη στιγμή? Δηλαδή, υπάρχουν πράγματα που τρέχουν, project που τρέχουν, πράγματα που περιμένουμε να δούμε στο αμέσως επόμενο διάστημα, στις τραπεζικές συναλλαγές? Κυρίως έχει να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη, όπως προείπα και πριν. Ως προς την αξιολόγηση των δανείων, θα μειωθεί ο χρόνος της αξιολόγησης των δανείων και της εκταμίευσης τους σχεδόν στο 1/3 και προς την εξυπηρέτηση της πελατείας στο front office κάποιες θέσεις με την χρήση της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης να αντικατασταθούν σε ένα πρώτο επίπεδο επαφής με την πελατεία από chatbots και από μηχανές συνομιλίας τεχνητής νοημοσύνης. Mm-hmm. Αυτό βέβαια που λέτε τώρα, ειδικά για τα δάνεια, νομίζω ότι έχω δει πολύ να διαφημίζεται ότι μπορείς να πάρεις δάνειο σε δύο βήματα από την εφαρμογή σου μέχρι κάποια ποσά, φυσικά πάντα. Νομίζω ότι λειτουργεί πάνω κάτω με τέτοιο τρόπο. Έχει μπει η τεχνητή νοημοσύνη στις ελληνικές τράπεζες ή ακόμα είναι Σε ένα πρώτο στάδιο, αν το δούμε, η τραπεζική δεν είναι. Γιατί δεν είναι κάτι που έχει διαφημιστεί. Ναι. Να το πούμε, σε δήμους, σε υπηρεσίες δημόσιες, σε διάφορα πράγματα έχουμε δει με τεράστια γράμματα, ειδικά είναι τώρα και πολύ της μόδας ο όρος αυτός. Ναι. Το AI είναι με τεχνητή νοημοσύνη. Αυτή η εφαρμογή είναι με τεχνητή νοημοσύνη. Στις τράπεζες δεν το έχω ακούσει. Υπάρχει μεγάλη διαφήμιση γύρω από τον όρο τεχνητή νοημοσύνη. Τεχνητή νοημοσύνη είναι ένας απλός υπολογισμός που κάνετε να δούμε το διαθέσιμο εισόδημα για να βγει η δόση του δανείου, θεωρείται ότι είναι τεχνητή νοημοσύνη. Είναι ένας πολύ απλός υπολογισμός. Ένας απλός αλγόριθμος όπως στα μαθηματικά. Οι τράπεζες δεν χρειάζονται και τόσο μεγάλη αναπτυγμένη τεχνητή νοημοσύνη όσο στο αντικείμενο εργασίας τους. Έχει να κάνει με αριθμούς, με αλφαρυθμητικά στοιχεία που είναι απλά στην επεξεργασία. Χρειάζεται ταχύτητα και ασφάλεια.
και χαμηλό κόστος συναλλαγές. Θα δούμε, αυτό που έχουμε δει, αυτό που βλέπουμε είναι ότι δεν, η πελατεία είναι ακόμα ανεξοικείωτος με τη τεχνολογία και δημιουργούνται τεράστια μεγάλα προβλήματα στην εξυπηρέτησή τους στα τραπεζικά καταστήματα. Χρειάζεται εκπαίδευση στην πελατεία και χρειάζεται φυσικά και εκπαίδευση, ψηφιακή εκπαίδευση, ενώ προς τη χρήση των συστημάτων. Οι εργαζόμενοι ανταποκρίνονται. Οι πελάτες ανταποκρίνονται πιο αργά. Οι πελάτες ανταποκρίνονται πάρα πολύ αργά. Οι πελάτες, υπάρχουν κατηγορίες πελατών που δεν επιθυμούν καθόλου να χρησιμοποιήσουν τεχνολογία και είναι βέβαια δικαίωμά τους, προβλέπεται και την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι πελάτες να επιλέγουν οποιαδήποτε τρόπο συναλλαγής θέλουν. Υπάρχουν όμως και ιδεολογικές, έτσι να το πω, ενστάσεις από κάποιους να μην χρησιμοποιήσουν τεχνολογία. Ναι, αυτό όμως παίζει ένα τεράστιο ρόλο για να πάμε στην επόμενη μέρα και να πάμε με τη χρήση τεχνολογίας, να αξιοποιήσουμε τα ωφέλη τεχνολογίας. Είναι να πάμε σε μια ανθρωποκεντρική της οπτική της τεχνολογίας. Δηλαδή που θα είναι σύμμαχος στη τεχνολογία και όχι εκτοπιστής της τεχνολογίας της ανθρώπινης εργασίας. Και εδώ είναι που θα χρειαστεί πάρα πολύ σημαντική εκπαίδευση, ξεκινώντας από το σχολείο και από την επαγγελματική συνεχώς διαβίου εκπαίδευση των εργαζόμενων στις εργασίες τους. Και μια έτσι τελευταία ερώτηση που εντάξει είναι, θα καταλάβετε, πιστεύετε ότι κάποια στιγμή στο μέλλον τα μετρητά, το χρήμα, τα μετρητά θα αντικατασταθούν πλήρως από τις συναλλαγές τις ηλεκτρονικές ή δεν μπορεί να γίνει αυτό? Είναι θέμα επιλογής. Η Σουηδία, πριν 362 χρόνια, στη Σουηδία κυκλοφόρησε το πρώτο χαρτονόμισμα. Σήμερα στη Σουηδία το 97% της συναλλαγής γίνεται χωρίς μετρητά. Η είσοδο στο ψηφιακό ευρώ σίγουρα θα δημιουργήσει περαιτέρω μείωση τη συναλλαγή των μετρητών. Μία εντελώς εξαφάνιση δεν μπορεί να το κάνει. Δεν θα μπορούσε. Όχι. Αλλά σίγουρα μία καθοδική τάση που ήδη εμφανίζεται τα τελευταία χρόνια θα συνεχιστεί ακόμα περαιτέρω. Μάλιστα. Κύριε Τσατσούλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας διαφωτίσατε λίγο στο κομμάτι αυτό με τις τράπεζες και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ.